Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου και Αγίου Φανουρίου στο βατόλακο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Πρόκειται για την εκκλησία που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού και χρονολογείται από το 1864. Περί ώρα 17:55 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για φωτιά στην εκκλησία του Βατόλακου. Απευθείας ήρθε στο σημείο ο συνάδελφος αξιωματικός με το όχημα που βρισκόταν πλησίων και κάναμε τις πρώτες ενέργειες και καταφέραμε και θέσαμε την φωτιά υπό πρύλη έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο σημείο ήρθαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 άντρες. Τρέξαμε όλοι και τίποτα. Τι να κάνουμε, ήταν οι πυροσβεστικοί, οι άνθρωποι. Και βοήθησαν όλοι και όλοι και έζησε η φωτιά. Και αποφύγαμε το κακό, τη μεγάλη ζημιά φαίνεται, ως φαίνεται. Αμέσως, παιδάκι μου, όλοι ήρθαν αμέσως. Οι ταλίμωνα δεν προφταίνανε. Μία γυναίκα που καθάριζε στον άβλιο χώρο άκουσε ένα μικρό κρότο και αμέσως μετά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τους καπνούς αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι από τα καφενεία της πλατείας. Βρήκαμε να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί λόγω των υλικών που καίγονταν εντός του Ιερού Ναού. Έγινε άμεσα προσβολή από το πιο πρόσφορο σημείο από τα δυτικά της εκκλησίας. Έγινε αερισμός του χώρου και σβήσαμε κάποιες μικροαιστείες. Είχαν ήδη μπει κάτοικοι μέσα στο χώρο του ναού και προσπαθούσαν με πρόχειρα μέσα να καταστήλουν την πυρκαγιά. Διακοπή ρεύματος. Διακοπή ρεύματος από το πρωί είχε γίνει και με το που τα αφήσανε άρπαξε. Και ήταν η γυναίκα, όξο και καθάρισε και άκουσε το βρόντο. Η πυροσβεστική υπηρεσία αντέδρασε άμεσα και πολύ αποτελεσματικά σώζοντας την κυριολεξία τον ιερό ναό. Δεν έχει μεγάλες ζημιές πέρα από την εθάλη που έχει μαυρίσει όλο το ιστορικό μέρος της εκκλησίας και θέλει ένα καθάρισμα τώρα εδώ πέρα φυσικά. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, την οποία θέσαμε υπό πλήρη έλεγχο και είναι μια μικρή έκταση ζημιάς. Είδανε καπνούς και βγαίνανε και ήρθαμε κι εμείς. Από τον πίνακα, λέει, έχει δημιουργηθεί ότι ήταν. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβέσουν πλήρως τις φλόγες σε λιγότερο από μισή ώρα, ενώ έκαναν και δεύτερη ρήψη με ψεκασμό για τυχούσες αναζωπηρώσεις.